Γεια σας. Και τώρα ήρθε η στιγμή της κυρίας Χριστοπούλου να μας πει την άποψή της για αυτή τη διαφορετική Σοφία που βλέπουμε μπροστά μας. Πού είναι η διαφορετική Σοφία, ρε παιδιά? Δεν έχει ξαναέρθει έτσι η Σοφία. Ισχύει. Δεν έχει ξαναέρθει έτσι. Βγαίνει και αυτό. Βγαίνει. Ναι. Και τι κάνει, είναι ένα φόρεμα? Όχι. Υπάρχει ένα τζάκετ από μέσα από τη μέση? Όχι, ακριβώς. Τι υπάρχει? Είδατε με λίγο διαφορετική φορά, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτό το πάνω φοράκι σου. Αυτό. Αυτό. Ναι. Δεν μου αρέσει καθόλου. Ούτε μου αρέσει με το μπλε από μέσα, ούτε μου αρέσει το pattern πάνω στο άλλο το pattern. Είναι τελείως αδιάφορο και ρίχνει πάρα πολύ την εικόνα. Αν αφαιρέσουμε αυτό το πράσινο και κρατήσουμε, όχι, και κρατήσουμε το σακάκι, είναι μία πιο basic εικόνα που θα μπορούσαμε να δούμε παντού. Ναι. Και από έναν άνθρωπο που δεν ξέρει κιόλας. Γιατί σου λέει, έχω μία μπλε ταντέλα φούστα, ταντελωτή, έχω ένα από πάνω μπουστάκι το ίδιο χρώμα περίπου βελούδο, βάζω και το βελούδο μου και έφυγα. Ναι. Και μετά? Ναι, είναι πολύ απλό. Μέλησες, ναι. Είναι πολύ απλό, είναι πολύ καθημερινό, ενώ έχουμε δει πάρα πολλές γυναίκες να ντύνονται έτσι, ενώ συνηθισμένο καθημερινό. Και σίγουρα δεν είναι το γνωστό κρεμμυδάκι μου, που κάνει πολύ ωραία πράγματα και έχει φέρει κατά καιρούς. Οπότε είμαι σίγουρη ότι θα συνέλθεις και θα το δεις πολύ διαφορετικά, για να πάμε παρακάτω. Εντάξει? Ναι. Γιατί εγώ ελπίζω ότι μπορείς να πας παρακάτω. Αυτή λοιπόν σήμερα δεν είναι μια ωραία εμφάνιση. Είναι μια basic εμφάνιση. Ευχαριστώ. Γιώργο. Ναι. Γεια Σοφάκη, τι κάνεις? Καλά, εσείς? Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, αυτό που μου αρέσει εσένα είναι ένα είδος ευευρετικότητας που έχεις και καταφέρεις να μεταποιείς κάποια πράγματα, όπως για παράδειγμα το παπούτσι, όπου, αν και το έχουμε δει 2-3 φορές εδώ, 4. Και 4 και 5 μισή φορά, εσύ το αγόρασες και το πείραξες. Ναι. Που ακόμα και αυτό δείχνει κάποια στοιχεία έτσι πολύ ενθαρρυντικά. Είναι αρκετά ενδιαφέρον ο συνδυασμός πράσινου μπλε, αλλά σε συνδυασμό και με το παπούτσι που είναι ένα άλλο χρώμα, νομίζω ότι εκεί κάπου κάτι χάνεται. Ναι. Νομίζω επίσης ότι αν φορούσες αυτό το μπλε βελούδινο από πάνω σακάκι, ναι. Ναι. Μπορείς μια γρήγορη. Κανονικά θα ήθελα, αλλά anyway, άστο έτσι. Αν φορούσες αυτό, το έκλεινες και φορούσες μια μπλε επίσης ζώνη, σκούρα μπλε, με σκοπό να κάνεις μία μέση, θα ήταν καλύτερο. Κοινώς, να κρατούσες την μονοχρωμία, όλα μπλε. Ναι. Το παπούτσι από τη στιγμή που θέλεις να το βάλεις αυτό, αν και το παπούτσι, και αυτό θα ήθελα να το δω επίσης μονοχρωμό, να το κάνεις βραδινό-βραδινό το look. Και να πορευτείς... Με μπλε. Με μπλε. Εκείνη τη νύχτα. Πώς ακούγεται αυτό? Ωραία θα ήταν. Και μετά η Έλλη την Άγια Νύχτα. Για να είσαι την Έλληνα, σου λέει την Άγια Νύχτα. Παίξω, σωστό και αυτό. Ναι, δεν μου πολύ αρέσει έτσι πως το βλέπω. Γιατί μας έκανες μπλε με λίγα λόγια κι εσύ. Ωραίο το μπλε. Το navy blue κιόλας είναι... Ευχαριστώ. Στέλιο. Πάντως το ενθαρρυντικό για τη νέα γενιά είναι ότι έχουμε δύο που πάτε στο Μέγαρο. Η μία εντάξει πάει με τον Πέδαρο, αλλά εσύ πας τουλάχιστον μόνη σου στο Μέγαρο. Έχουμε μία που πάει όχι σε οποιοδήποτε θέατρο, στο Εθνικό. Μιλάμε για βαθιά κουλτούρα το σημερινό επεισόδιο. Μα αυτό λέω. Λοιπόν, κοίταξε. Εν μεταξύ, αυτή η τσάντα τόσο πολύ σας άρεσε. Και 2 στις 8 κρατάει την ίδια τσάντα. Την έχω δέσει κάπως διαφορετικά. Για να μας ξεγελάσει. Εγώ είπα να βάλω ένα κρεβίτσα. Μα πραγματικά σας άρεσε όντως? Δεν σας αρέσει? Όχι. Γιατί να μου αρέσει αυτή η τσάντα? Είναι έτσι το χρώμα, έτσι ιδιαίτερο. Μου θυμίζει κάτι θήκες που είχαν στο μπάνιο παλιά γιαγιάδες που ήταν μέσα στο χαρτί υγείας. Μοιάζει λίγο. Καταπληκτικό. Δεν είναι τέτοια? Όχι, όντως. Ναι. Γίνεται χαμός με αυτές τις τσάντες. Ναι, καλά, δεν έχει σημασία. Αυτά τα ρούχα είναι δικά σου. Ναι. Όχι. Αυτά είναι της γιαγιάς. Πολύ ωραίο. Ναι, πολύ ωραίο. Και αυτή είναι της μαμάς. Η φούστα. Η φούστα την αγόρασα. Αυτή η φούστα
που είναι και το μόνο είχε πράγμα. Είχε και φόδρα μέσα και την έκοψε. Καλά έκανε και την έκοψε. Αυτή η φούστα, αν συνέχιζε τη δαντέλα και πάνω, όπω είναι στα πόδια σου. Ναι. Για δείξε τη δαντέλα πάλι. Μαύρη δαντέλα έχει στα πόδια. Αν είχε ένα τόπ μακριμάνικο, διάφανο και να κάνει ένα layering με αυτέ τι διαφάνειε. Μαύρο με μπλε καλύτερα. Γιατί το πράσινο με μπλε είναι ωραίο συνδυασμό, αλλά είναι λίγο συντηρητικό. Και είναι και συντηρητική αυτό το ζακέτα σακάκι, δεν σου ταιριάζει. Δηλαδή αυτό εσύ μου το βάλεις μόνο να το με βγάλω, μία. Ναι, βγάλω. Είναι ωραίο έτσι. Πολύ ωραίο είναι έτσι. Γιατί έπρεπε να φασκιωθείς πάλι δηλαδή με τα. Εγώ σκέφτηκα ότι θα το έβγαζα. Ε? Εγώ σκέφτηκα ότι θα το έβγαζα. Γιατί μου αρέσουν αυτά τα μανικάκια. Ποια μανικάκια? Αυτά. Τα τυραντάκια. Ναι. Τα τυραντάκια, ναι. Ήταν μανίκια που έγιναν τυράντες. Ήταν διαφορετική η μπλούζα τέλος πάντων. Ωραία, η μπλούζα είναι πολύ ωραία. Σου πάει το γυμνό, σου πάει να είναι γυμνό το στέρνο σου, τα κόκκαλά σου είναι πολύ ωραία. Κάνε τα μαλλιά σου πίσω. Είσαι πολύ ωραία. Η φούστα λοιπόν αυτή που είναι διάφανη. Το ροζ κορδελάκι. Α, το μη το κοιτάς. Αυτό δεν ξέρω πού. Στα μανίκια. Ναι, μπορεί. Λοιπόν, ωραία η φούστα διάφανη. Εγώ θα ήθελα να συνεχίσει τη διαφάνεια όπω πει να κάνει με τα πόδια. Γιατί τώρα δεν έχουν νόημα αυτό το καλσόν και τα τριαντάφυλλα που έβαλε. Είναι άσχετα τα τριαντάφυλλα. Όμω, επειδή είναι ωραίο στοιχείο, θα μπορούσε λοιπόν να συνεχίσει τα αντέλε, να έχει αυτή η φούστα τη διάφανη. Λευκέ γόβε. Τα τριαντάφυλλα να τα βάλει στο λαιμό ή στα μαλλιά ή κάπου αλλού και ακόμη πιο μεγάλα. Και να κρατήσει μόνο το σακάκι τη γιαγιά χωρί αυτό το πράσινο που είναι τη μαμά και είναι πολύ ωραίο για τη μαμά, λόγια για σένα. Ε? Ναι. Ωραία. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Κοίταξε να δεις τώρα. Δεν πήγε, δεν πήγε εξαιρετικά. Καλά. Δεν πήγε εξαιρετικά, αλλά είναι 8 η τελική βαθμολογία. Ευχαριστώ.